χειρισμός δείχνει καθαρά από πού τα παίρνει, πώς τα παίρνει, πού τα δίνει και πώς τα δίνει. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της αριστερής κυβέρνησης και δείχνει ότι η αντιλαϊκή πολιτική και επίθεση που έχει εξαπολυθεί τα τελευταία χρόνια στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, γενικότερα στο λαό, συνεχίζεται. Πρέπει να πούμε ότι από τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα των 7,5 δις, μόνο το 8% των νέων βαρών επιβαρύνει το μεγάλο κεφάλαιο και θα δούμε και αν αυτό ισχύσει. Το 92% λοιπόν των υπολείπων βαρών τα φορτώνεται ο λαός και οι εργαζόμενοι γενικότερα. Είναι λοιπόν κοροϊδία και εμπεγμός όταν λένε ότι θα έχουμε ίση κατανομή και δίκαια βάρη. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που περνάει αυτή τη στιγμή και συζητιέται είναι το ασφαλιστικό που φέρνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαν ψηφίσει όλοι μαζί το τρίτο μνημόνιο. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι. Τα μέτρα είναι σταρωτικά στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι μέτρα που δεν έχουν στόχο τη βιωσιμότητα του συστήματος, ούτε τη δικαιοσύνη. Γιατί έτσι τουλάχιστον προκλητικά επικαλείται η κυβέρνηση. Έχουν στόχο και σκοπό να γίνει πιο φθηνή εργατική δύναμη για το κεφάλαιο και να λειτουργήσει για την ανάκαμψη καλύτερα του κεφαλαίου. Είναι σβάρος των εργαζομένων, είναι μια ασφάλιση που κοιτάει να απαλλάξει από υποχρεώσεις τους εργοδότες. Τα μέτρα τα οποία φέρνουν και περιγράφουν, πρέπει να πούμε αγαπητοί συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι μέτρα που περιγράφονται με σαφήνεια στις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις και εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα με ένταση από το 1990. Πρέπει να θυμηθούμε τότε την περιβόητη Λευκή Βίβλο και τη συνθήκη του Μάστρικτ που διέγραφαν αυτή την πορεία. Όσοι κρύβουν λοιπόν αυτή την πραγματικότητα και όσοι παρουσιάζουν την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση και τη λέλαπα η οποία έρχεται σαν αποκλειστικό παράγωγα των μνημονίων, αφήνοντας έξω την κυβέρνηση, την εργοδοσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαλύπτουν συνειδητά τον ταξικό χαρακτήρα της μάχης για το ασφαλιστικό που δίνεται αυτή τη στιγμή. Αναγκαίος και αναπόφευκτος είναι ο δρόμος του αγώνα για να ξεμπερδέψουμε μία για πάντα με δάφους, να ξεμπερδέψουμε με τη σαπίλα και τα παράστα της κοινωνίας, με αυτούς που καθημερινά μας πίνουν το αίμα, μας πνίγουν στα χρέη, στην ανεργία και στα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας. Απαιτούμε και παλεύουμε για δημόσια κοινωνική ασφάλιση για όλους. Κανένα σπίτι σε τραπεζίτη. Τέρμα πια στη φορολογία. Κάτω επιτέλους οι φόροι. Άμεσα μέτρα προστασίας για τους άνεργους. Όχι στις ομαδικές απολύσεις. Όχι στους μισθούς πείνας. Κάλυψη όλων των απολειών από το 2009 και 2012. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751 ευρώ. Κανένας χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Κανένας ανασφάλιστος. Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Να πληρώσει η πλουτοκρατία για την κρίση και το χρέος που είναι όλο δικό της. Ούτε βήμα πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε από αυτά τα αιτήματα. Δεν παρετούμεθα από τις ανάγκες μας. Δεν πρόκειται να βάλουμε πλάτη για να συνυπάρξουμε με τα καπιταλιστικά συμφέροντα